Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, Razor Jack εδώ και αυτή τη φορά ασχολούμαστε με μια έτσι καινούργια κινηματογραφική τηλεοπτική λίστα και πιο συγκεκριμένα με 10 σειρές που δεν κατάφερα για τον οποιονδήποτε λόγο ποτέ να τελειώσω. Τώρα που οι σειρές έχουν κατακλείσει το σύμπαν, ξέρω εγώ, πλέον δεν υπάρχει κινηματογράφος, υπάρχουν μόνο streaming υπηρεσίες, γεμάτες σειρές, γίνεται χαμός, υπάρχουν εκατοντάδες σειρές, δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. Λοιπόν, προσπαθώ να μείνω έξω από αυτό το χάος και να βλέπω πολύ επιλεκτικά πράγματα και να βλέπω πράγματα τα οποία έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 ή 3 σεζόν για να είμαι σίγουρος ότι αυτό που βλέπω έχει και ένα βάθος. Δηλαδή, ας πούμε, το 1899 για παράδειγμα. Δεν το ξεκινάω καν γιατί ξέρω ότι έχει ακυρωθεί. Ενώ μου άρεσε πάρα πολύ το Dark και μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα, συγκρατήθηκα γιατί δεν ήξερα τίποτα σχετικά με το μέλλον της σειράς. 1899 λοιπόν ακυρώθηκε. Οπότε είναι μια σειρά που δεν πρόκειται να τελειώσω επειδή έχει ακυρωθεί, δεν πρόκειται να δω ούτε την πρώτη σεζόν. Σας δίνω λοιπόν ένα παράδειγμα του τι θα δείτε σε αυτή τη λίστα. Και επειδή έτσι έχουμε κατακλειστεί από σειρές, πρέπει να σας πω ορισμένες απόψεις μου για μερικές από αυτές. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε για να καταλάβετε τι εννοώ. Στη 10η θέση, με τυχαία σειρά, έχουμε το Lost. Το Lost έπαιξε σε μια εποχή που η πειρατεία δεν ήταν τόσο εύκολη. Δεν υπήρχαν δηλαδή πάρα πολλά προγράμματα και πάρα πολύ υλικό, ας πούμε, στο ίντερνετ για να μπορέσεις να κατεβάσεις. Οπότε αναγκαστικά εγώ το έβλεπα μέσω των Video Club. Μέσω των γνωστών video club που υπήρχαν τις μεγάλες αλυσίδες της εποχής που παίζονταν το Lost. Το είδα μέχρι την 4η σεζόν, παιδιά. Μέχρι την 4η σεζόν. Γιατί ήταν κουραστικό, ακαταλαβίστικο και αργό όσο ο θάνατος εργό. Λες και ο θάνατος ερχότανε με επιβατικό αμάξι και του είχαν τρυπήσει και οι 4 ρόδες. Τόσο αργό, ρε παιδί μου. Αργός θάνατος. Δηλαδή, έλα να γίνει κάτι έτσι να μας κρατήσει το ενδιαφέρον. Από ένα σημείο και μετά δηλαδή, έχω ακούσει τις απόψεις που λένε ότι η τελευταία σεζόν είναι που κάνει την κοιλιά. Αλλά και πιο πριν, εγώ είχα διακρίνει ένα πολύ έντονο πρόβλημα. Μεταξύ 4ης και 5ης σεζόν λοιπόν του Lost, δημιουργήθηκε ένα κόλλημα και άργησε πολύ να βγει σε DVD η 5η σεζόν. Οπότε μου είχε φύγει το πολύ hype και έκοψα τη σειρά εκεί. Δηλαδή ασχολήθηκα με άλλα πράγματα. Νομίζω ότι έβλεπα. Τι έβλεπα εκείνη την περίοδο? Έβλεπα το Prison Break. Έβλεπα το Prison Break, αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο ήταν πολύ ανώτερη σειρά, κατά τη γνώμη μου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το Lost πήγε στον πάτο. Ακόμη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχω δει κάποια πράγματα σχετικά με το φινάλε. Γνωρίζω το φινάλε. Προφανώς έχω σποϊλαριστεί. Έχω δει εκατοντάδες βίντεο, αλλά ποτέ δεν μπήκα στη φάση να τα δω επεισόδιο-επεισόδιο. Δηλαδή, από την 4η σεζόν και μετά, έχω κενά. Ελπίζω να μην με σταυρώσετε πάρα πολύ με αυτή τη λίστα. Προφανώς κάποιοι θα συμφωνείτε και κάποιοι θα διαφωνείτε. Σε κάποιους θα άρεσαν πάρα πολύ αυτές οι σειρές. Σε κάποιους άλλους, όχι. Εγώ βρίσκομαι σε ένα μονοπάτι αυτή τη στιγμή και σας δίνω μία άποψη 10 σειρών που αποφάσισα να σταματήσω γιατί πλέον για τον οποιονδήποτε λόγο δεν με γέμιζαν. Πάμε στη θέση, την επόμενη θέση, το νούμερο 9, όπου θα βρούμε το Westworld, ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα, το οποίο ξεκίνησε πολύ δυναμικά με τον Anthony Hopkins, έναν από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς, και δυστυχώς δεν είχε τη συνέχεια που θα έπρεπε. Μπερδέψανε πάρα πολλά πράγματα, με αποτέλεσμα να μην θέλω να δω την τελευταία σεζόν. Το έχω αφήσει δηλαδή εκεί που βλέπουμε τον αρχιμάστορα ρομπότ, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι, με τα γυαλιά, καταλάβατε ποιον λέω. Ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός ηθοποιός, μου αρέσει πάρα πολύ. Το αφήσαμε εκεί που κάθεται σε ένα κρεβάτι και κάπως περνάει ο χρόνος γύρω του και τον έχουν παρατήσει, έχει κάνει ένα reboot, δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε τι γίνεται, δεν έχω δει την επόμενη σεζόν. Το έχω αφήσει σε εκείνο το σημείο, σε αυτό το φινάλε. Και ήμουνα σε μια φάση, μα τι βλέπω. Δηλαδή τα επεισόδια δεν έβγαιναν, δεν προχωρούσε το πράγμα. Έχουν βάλει ένα σωρό ηθοποιούς, μπας και τη σώσουν την παραγωγή και δεν γίνεται. Γιατί δεν κρατούσαν το σενάριο της παλιάς ταινίας με τον Γιουλ Μπρίνερ. Δηλαδή ένα πάρκο, τα ρομπότ τρελάθηκαν, ούτε προσπαθούν να μεταφερθούν στον αληθινό κόσμο, ούτε ένα μηχάνημα που κρατάει τους εγκεφάλους και τους μεταφέρει και ένα πιο μια τεράστια βάση δεδομένων που ξέρει το μέλλον και έλεος. Έλεος, δηλαδή εντάξει, κούρασες Westworld, κούρασες, μπράβο σε αυτούς που το τελειώσατε, μπράβο. Δεν ήταν το στυλ μου,
Δεν ήταν. Ενώ με εντυπωσίασε αρχικά, δηλαδή μέχρι την φάση που ξέκαναν τους πρώτους οικοδεσπότες. Όχι, ψέματα. Οι οικοδεσπότες είναι τα ρομπότ. Όχι. Εγώ δεν θυμάμαι αυτή τη λεπτομέρεια. Στη φάση που ξέκαναν το αρχικό προσωπικό, να πω έτσι, με τον Άντωνι Χόπκινς κτλ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, που ήταν και το season finale, αν δεν κάνω λάθος, ήταν πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, περίμενα πώς και πώς τη δεύτερη σεζόν. Μετά τα έκανε σκάτα. Δηλαδή, με τη Maeve και τα όλα σκηνικά αυτά, όχι, όχι. Πάμε στην 8η θέση, πάμε λίγο πιο ψηλά, όπου θα βρούμε το Supergirl. Το έβλεπα μόνο για τις ανάγκες του crossover. Δηλαδή, στο Arrowverse, έβλεπα μόνο το Arrow και το Flash. Δεν κατάλαβα ποτέ το γιατί πρέπει να δω παράλληλα άλλες 150 σειρές για να βγάλω νόημα στη βασική σειρά που βλέπω. Έβλεπα λοιπόν μόνο το crossover. Στο Supergirl δεν μ' άρεσαν τα ειδικά εφέ. Δεν με εντυπωσίασε η επιλογή της ηθοποιού. Την είχαμε δει και στο Glee. Νομίζω το Glee της πήγαινε καλύτερα. Ούτε εκεί μάλλον μου πολύ άρεσε. Δεν ξέρω, η συγκεκριμένη μάλλον δεν έχει βρει αυτό που την εκφράζει καλύτερα, μάλλον κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω. Το Supergirl, ας πούμε, περίμενα κάτι άλλο, δεν ξέρω. Ίσως, έχοντας και στο μυαλό μου την παλιά ηθοποιό από την ταινία, έχοντας αυτήν στο μυαλό μου, δηλαδή για μένα η Supergirl είναι εκείνη. Τώρα, ναι, δεν με γέμισε η ιστορία της, δεν με γέμισε το σενάριο της σειράς και το όλο showrun τέλος πάντων. Οπότε, έβλεπα μόνο αναγκαστικά τα crossover επεισόδια, κρίσεις στις γιες και τα λοιπά και τα λοιπά, και δεν είδα ποτέ ολόκληρη τη σειρά. Ποτέ. Πάμε παραπάνω στο 7. Legends of Tomorrow, ακόμα χειρότερο. Αυτό μου άρεσε ακόμα λιγότερο από το Supergirl. Το έβλεπα για ακριβώς τον ίδιο λόγο. Έχω δει μόνο τα crossover και τίποτα άλλο. Δεν ξέρω. Πολύ προβληματική σειρά. Πολλά σκαμπανεβάσματα, πολλά πηγενέλα μπρος πίσω στο παρελθόν, στο μέλλον, στο... Δεν ξέρω, λίγο κουραστικό, δεν το τελείωσα ποτέ. Και αυτό. Έβλεπα απλά για να βλέπω. Για να σας το πω έτσι. Όμως, στην 6η θέση έχουμε το The Flash. Και τις 3 σειρές, έτσι, δεν θα μπει το Arrow. Το Arrow, εκτός από την τελευταία σεζόν, το απόλαυσα. Το Flash όμως... Φίλε, αρνούμε να δω την τελευταία σεζόν. Αρνούμε να τελειώσω και να δω την ένατη σεζόν. Το αρνούμε. Γιατί είναι. Έχουν βγάλει τους ηθοποιούς που μας άρεσαν. Έχουν προβλήματα με το σενάριο. Έχουν συνεχώς αναμάσιση των ίδιων σκηνικών, των ίδιων σεναρίων και του παρελθόντος που ξαναγίνεται παρόν κτλ. Βλέπουμε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Συνέχεια. Νομίζω ότι η καταδίκη του Arrow ήταν όταν μπήκε η Iris μέσα στον καθρέφτη που την πήρε η άλλη διάσταση εκεί. Εκεί έπρεπε να μπει τέλος. Δηλαδή έπρεπε να, κάπως να βρει την Iris, να τη σώσει και να τελειώνουμε. Τέλος. Τέλος, τέλος, εκεί, τέλος. Κούρασε. Κούρασε ο Flash και δυστυχώς δεν μπορώ να κάτσω να αφιερώσω χρόνο και να δω την ένατη σεζόν. Για κανένα λόγο. Δεν μπορώ. Πάμε παραπάνω. Πάμε στην 5η θέση όπου έχουμε το Criminal Minds. Εδώ μπαίνει για έναν τελείως διαφορετικό λόγο αυτή η σειρά. Είναι πολύ μεγάλη. Είναι τεράστια. Και ενώ θέλω πάρα πολύ να τη δω, είναι από τις αγαπημένες μου σειρές. Έχω δει πάρα πολλά επεισόδια, αλλά έχω δει διάσπαρτα. Ξέρεις, ό,τι παίζει τηλεόραση. Ποτέ δεν είπα ότι θα το πάρω από την αρχή, από την πρώτη σεζόν και θα το τελειώσω. Μιλάμε για. Παίζει από το 2005. Πολύ δυναμική, πολύ καλή σειρά από τις αγαπημένες μου. Αστυνομική μυστηρίου με εγκλήματα και ανθρωποκτονίες κτλ. Πολύ ωραία πράγματα. Αλλά είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή, δεν μπορώ να μπω στο τρυπάκι να ξεκινήσω αυτή τη σειρά γιατί είναι τεράστια. Αυτό. Καταλάβατε τώρα ότι έχω βάλει σειρές που τις έχω απορρίψει και δεν τις έχω δει ολόκληρες για διάφορους λόγους. Για τον ίδιο λόγο έχω απορρίψει το Friends. Το Friends νομίζω ότι κράτησε για πάρα πολύ. Έχω δει σκόρπια επεισόδια, πολύ σκόρπια επεισόδια, έχω δει αρκετά. Και το Friends από ένα σημείο και μετά δεν κουράζει, δεν είναι ακριβώς το ίδιο χιούμορ. Εν τω μεταξύ, το ηχογραφημένο γέλιο που παίζουν από πίσω για να γελάσεις, εμένα δεν μου προκαλεί γέλιο. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα που κάνουν οι Αμερικάνοι, ξέρω εγώ, που πέφτουν κάτω από τα γέλια με το Friends, εντάξει, εγώ
δεν το έκανα ποτέ. Δεν έπεσα ποτέ στο πάτωμα να πω, πω τι αστείο. Ποτέ. Ποτέ, ξέρω εγώ, είμαι σε μια φάση με... Ποτέ δεν κατάλαβα το hype για το Friends. Anyway, όπως το Criminal Minds λοιπόν, στο ίδιο σκηνικό πέφτει το Friends και στο ίδιο σκηνικό πέφτει και το Simpsons. Έχω δει αρκετά επεισόδια μεμονωμένα, αλλά ποτέ δεν έχω δει όλη τη σειρά. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω αν υπάρχει Έλληνας που να έχει δει όλα τα Simpsons. Αν υπάρχει, στείλε μου σχόλιο. Θα χαρώ πάρα πολύ να σου βάλω μια καρδούλα. Μπράβο ρε φίλε, εσύ που έχεις τελειώσει όλο το Simpsons. Μπράβο, μπράβο. Εγώ δεν μπορώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσω το Simpsons τώρα και να το τελειώσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Προτιμώ να δω το One Piece. Έτσι το λέω. Προτιμώ να δω όλο το One Piece. Πάμε. Τέταρτη θέση, όπου θα βρούμε το Outcast. Και πόσο εντυπωσιακά ξεκίνησε το Outcast. Ξεκίνησε με ένα πολύ εντυπωσιακό πρώτο επεισόδιο, που είσαι σε μια φάση που πω τη βλέπω. Τι σκηνικά είναι αυτά, να το βλέπω και νύχτα εντωμεταξύ. Μου είχε πάει το σκατό στην κάλτσα. Outcast. Και ξαφνικά αρχίζει και κινείται η σεζόν και κινείται και κινείται και τελειώνει η σεζόν και λες πω anticlimactic. Έτσι έπεσε. Αντικλιματικό τέλος. Ξεκινάει η δεύτερη σεζόν και βλέπω το πρώτο επεισόδιο. Και είναι μία από τα ίδια. Που το δεύτερο επεισόδιο έπρεπε να μπαίνει μέσα στη σεζόν και να γίνεται τις τρελές, να έχουν δαιμονιστεί όλη η πόλη, ξέρω εγώ πλέον. Και ξεκινάει και είναι πάλι η ίδια μίζερη πραγματικότητα. Όχι. Όχι, δυστυχώς το Outcast ήταν μια από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις. Δηλαδή το Outcast είχα δει το τρέιλερ και λέω δεν παίζει αυτό, θα το δω από την αρχή ως το τέλος. Και όμως δεν το είδα. Δεν μπόρεσα να τελειώσω τη δεύτερη σεζόν. Τέλος, αυτό. Ο Εξορκιστής, το αντικατέστησα με τον Εξορκιστή, τη σειρά Εξορκιστή. Δύο σεζόν, το αφήσαν και αυτό στη μέση, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κόψανε, τρομερή σειρά, είναι κλάσεις ανώτερο από το Outcast. Γιατί αντάλλαξα το Outcast για να δω τον Εξορκιστή. Και φυσικά είδαμε και το Hill House, μετά πιαστήκαμε με τέτοιες σειρές που είναι τρομερά ανώτερες από το Outcast φυσικά. Πάμε στη θέση νούμερο 3. Όπου θα βρούμε το Sleepy Hollow. Παιδιά, τι hype είναι αυτό με το Sleepy Hollow? Δηλαδή, τι ακριβώς σας άρεσε στο Sleepy Hollow? Πείτε μου, εσείς που το έχετε δει, ειλικρινά θέλω να μάθω. Τι ακριβώς σας άρεσε στο Sleepy Hollow? Δηλαδή, καταρχάς, στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, γιατί δεν μπόρεσα καν να τελειώσω σεζόν. Στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν ασχολείται με άσχετα πράγματα πέραν του ακέφαλου καβαλάρη. Τι βλέπουμε, τι είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε? Τι φάση είναι αυτή? Εν τω μεταξύ, το cast που έχουν κάνει είναι απαράδεκτο, έτσι. Απαράδεκτο. Τι ακριβώς σας άρεσε στο Sleepy Hollow, ειλικρινά? Πείτε μου εσείς που σας άρεσε, που το είδατε. Γιατί εγώ δεν το βλέπω αντικειμενικά, γιατί δεν το έχω τελειώσει. Αλλά για πείτε μου, τι σας άρεσε ακριβώς στο Sleepy Hollow? Αλήθεια, εγώ έχω αυτή την απορία. Τι σας άρεσε? Όπως, τώρα για όλες αυτές τις σειρές έχω απορίες. Πάμε στο νούμερο 2 όμως. Mighty Morphin Power Ranger, σταμάτησα να το βλέπω μόλις έφυγε ο κόκκινος Ranger. Τέλος. Εκεί τελειώσαν οι Ranger, έσβησαν. Μετά άρχισαν να αλλάζουν οι ηθοποιοί. Έφυγε νομίζω πρώτα ο μαύρος, ο Ζακ. Και έγινε αλλαγή ηθοποιού εννοώ. Και μετά έφυγε η Τρίνη, η οποία σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό, αν θυμάμαι καλά. Από εκεί και πέρα όταν άρχισαν οι αλλαγές και όταν ο άσπρος Ranger, ο Τόμι, δυστυχώς μας άφησε ο Dear Frank. Anyway, πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Όταν λοιπόν ο Τόμι ανέλαβε σαν λευκός Ranger τους Ranger και έγινε αρχηγός τους, όχι, όχι για κανένα λόγο. Εμένα μου άρεσαν οι Ranger της πρώτης δεύτερης σεζόν μαζί με την ταινία που ήταν χάλια από ειδικά εφέ. Ναι, ξέρετε ποια ταινία, τη Ninja Ranger. Λοιπόν, μέχρι εκεί έβλεπα. Έβλεπα και φανατικά. Όσο φανατικά μπορείς να δεις Power Ranger, έτσι, που πλέον στην εποχή μας πρέπει να είναι πολύ ξεπερασμένο, αλλά ακόμα. Υπάρχει υλικό, ακόμα υπάρχουν Power Ranger. Υπάρχουν Power Ranger. Άμα βάλεις την τηλεόραση, υπάρχουν Power Ranger. Και πώς έχουν γίνει έτσι Power Ranger? Είναι, έκατσα να δω 5 λεπτά και είναι χάλι. Χάλι, χάλι. Δεν βλέπονται. Δεν βλέπονται πλέον οι Power Ranger. Είναι η σειρά λοιπόν που δεν τελείωσα ποτέ. Την ξεκίνησα πολύ νεότερος και τώρα δεν μπορώ καν να τη δω. Πιστεύω ότι άμα πάω να βάλω τις πρώτες σεζόν που μου άρεσαν και τις αγαπούσα τόσο πολύ, ακόμα και τώρα πιστεύω ότι θα μου φανούν ξεπερασμένες. Στην εποχή μας. Νομίζω ότι, ναι, ότι θα είναι ξεπερασμένη. Δεν ξέρω, έτσι νομίζω.
Πάμε όμως στην κορυφή. Η, ταινία, η σειρά που με απογοήτευσε πιο πολύ από όλες και δεν τελείωσε ποτέ, το Penny Dreadful. Εδώ πρόκειται να με σταυρώσετε, παιδιά, γιατί ξέρω ότι έχει πολύ μεγάλο fan base και ότι τη λατρεύετε τη συγκεκριμένη σειρά. Αρχικά να σας πω ότι δεν μου αρέσει η Eva Green. Δηλαδή από την αρχή έβλεπα τη σειρά και όποτε εμφανιζόταν η Eva Green στην οθόνη και εμφανιζόταν πολύ για την βασική ηθοποιός, ήμουνα σε μια βάση. Δεν μου αρέσει η Eva Green. Δεν ξέρω. Γούστα είναι αυτά. Okay, εντάξει, μπορεί να σας αρέσει σαν ηθοποιός, μπορεί να σας αρέσει σαν γυναίκα. Είναι τόσο ωραία γυναίκα η Eva Green. Μήπως την αδικό λίγο. Εντάξει, okay, η Eva Green. Γιατί θεωρείται τόσο ωραία η Eva Green? Δεν ξέρω, για ποιο λόγο. Επειδή γδύθηκε σε μια ταινία. What? Anyway. Ναι. Φεύγουνε μικρόφωνα. Eva Green, λοιπόν. Σαν ηθοποιός τώρα, ειλικρινά, είναι από τις καλύτερες που έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες. Ξέρω εγώ, είναι τόσο δυνατή ηθοποιός, δηλαδή να πάρει Όσκαρ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει ανέβει τόσο πολύ το όνομα. Anyway. Ναι, εντάξει, Eva Green, κανένα πρόβλημα. Ό,τι σας αρέσει, παιδιά, ό,τι γουστάρετε, ξέρω εγώ τι να πω. Άφωνος, speechless. Anyway, για τη σειρά. Είδα το πρώτο επεισόδιο. Πρώτο επεισόδιο, γιατί σας είπα, αν δεν με κερδίσεις από το πρώτο επεισόδιο, σαν σειρά, που υποτίθεται ότι το πρώτο σου επεισόδιο είναι η δύναμη, είναι ο πιλότος. Κατάλαβες, είναι ο πιλότος που θα σου δείξει που θα πάει η σειρά. Αν δεν με κερδίσεις με το πρώτο σου επεισόδιο, τέλος. Με ξεχνάς. Δηλαδή, δύσκολα θα σου δώσω ευκαιρία. Την ευκαιρία που έδωσα στο American Horror Story, φυσικά δεν την παίρνω πίσω. Γιατί το American Horror Story κατάφερε να μου δείξει. Μετά το τρίτο τέταρτο επεισόδιο της πρώτης σεζόν, ότι αυτό που βλέπω είναι πάρα πολύ καλό. Με το American Horror Story όμως, τώρα πλέον να έχει πιάσει πάτο. Κάτι γίνεται με το American Horror Stories, που είναι επεισόδια-επεισόδια, αυτοτελή, που έχουν έτσι ιστορίες τρόμου. Okay, αμφιλεγόμενη σειρά και δεν την παράτησα στο πρώτο επεισόδιο, παρόλο που στο πρώτο επεισόδιο ήμουν, μα τι βλέπω. Με κέρδισε όμως, ήθελα να δω πολύ τον Evan Peters. Είχα ακούσει πολύ καλά λόγια για αυτόν και ήθελα πάρα πολύ να τον δω. Εδώ, σε αυτή τη σειρά εδώ που βλέπουμε με την Eva Green, δεν με κέρδισε τίποτα. Δεν με κέρδισε τίποτα απολύτως. Δηλαδή το πρώτο επεισόδιο της σας άρεσε. Ήταν σκοτεινό, δεν καταλάβαινες Χριστό. Πέταξε μέσα 125 μεταφυσικά είδη πλασμάτων. Στο πρώτο επεισόδιο και ήσουν χαμένος, λες, λυκάνθρωποι, βρικόλακες, τελώνια, αξωτικά, νάνι, μάγισσες. Τι γίνεται, ρε, σκοτεινιά, σχεδόν δεν έβλεπα τους ηθοποιούς, ήμουν έτσι, λέω, πού είναι η ηθοποιή, πού είναι η Eva Green. Για να δω αν είναι ωραία. Eva Green, what. Λοιπόν, αυτό, σταυρώστε με τώρα λοιπόν στα σχόλια. Ξέρω ότι πολλοί που το έχετε δει θα μου πείτε ότι έπρεπε να του δώσω μια ευκαιρία, το πιστεύω. Και πολλοί μου το έχουν πει ότι από εκεί και πέρα είναι που γίνεται δυνατό. Αλλά κοίταξε να δεις, δεν θέλω να βλέπω μία σειρά που από το πρώτο επεισόδιο μου δείξε ότι θα είναι πολύ μπερδεμένη, πολύ σκοτεινή, θα βγάζει δύσκολα νόημα και το cast δεν θα με γεμίζει. Δηλαδή, ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Παράτησα αυτή τη σειρά και είδα πολύ καλύτερες για μένα, κατά τη γνώμη μου. Οπότε θέλω να ακούσω τα δικά σας σχόλια, θέλω να ακούσω τη δικιά σας άποψη επί του θέματος. Πείτε μου για αυτές τις σειρές αν συμφωνείτε και αν διαφωνείτε. Κάποιες από αυτές μπορεί να σας αρέσουν, το πιστεύω, είναι θέμα γούστου. Εδώ μιλάμε καθαρά για μια προσωπική άποψη και μιλάμε για 10 σειρές που για τον οποιονδήποτε λόγο δεν μπόρεσα να τις ολοκληρώσω. Είναι απλά λοιπόν η άποψή μου. Αφήστε το hate και κάντε κουβέντα. Πείτε μου στα σχόλια και πείτε μου τις δικές σας απόψεις, όμορφα και ωραία. Μια συζήτηση θα κάνουμε όπως πάντα. Μην ξεχνάτε, subscribe, like, share και μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας!